Προφανώς και εμείς θα ξεκινήσουμε από το θέμα των συνεπειών που αντιμετώπισαν οι χιλιάδες Αθηναίοι από κάποιον ωρών έντονη βροχόπτωση για 2 μέρες. Γιατί ξέρετε, πίσω από τα καιρικά φαινόμενα, τα άγρια, τα δύσκολα, κρύβεται μια πραγματικότητα. Είχαμε για κάποιες ώρες την Πέμπτη και την Παρασκευή εντονότατη βροχόπτωση. Και αποτέλεσμα αυτής, πέρα από την Αττική, στην Αθήνα ήταν κανάλια, λίμνες και κανόε καγιάκ. Αυτή είναι η εικόνα. Και αυτή η εικόνα αποτυπώνει την πολιτική σας και την ευθύνη που έχετε, γιατί ξέρετε, ακόμα και στο θέμα της μετακύλησης αρμοδιοτήτων, είμαι 12 χρόνια σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτό το θέμα συζητάμε και πολλά περισσότερα, αλλά τι να κάνουμε, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, η Νέα Δημοκρατία είναι. Πού θέλετε να πάτε την μπάλα των ευθυνών? Όπου και να κάτσει, είναι η πολιτική η οποία έχει σε ιεράρχηση και σε προτεραιότητες πλάνα ανάπτυξης, αναπλάσεις, εκατομμύρια στον Ελαιώνα, σε μια ΠΑΕ, δωρεάν ζεστό χρήμα και ταυτόχρονα απουσία αντιπλημμυρικών μέτρων και έργων. Και όσον αφορά μελέτες, και όσον αφορά τα όμβρια και παιχνιδάκι με τα χιλιοστά των αγωγών και ποιος έχει την ευθύνη η περιφέρεια, ποιος έχει ο Δήμος ή η ΕΙΔΑΠ. Και βεβαίως ο Κολωνός δεν είναι καινούριο θέμα. 3 χρόνια είσαστε στη Δημοτική Αρχή. 2,5 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο ο Κολωνός. Γιατί άκουσα τον Δήμαρχο να λέει το βασικό πρόβλημα ήταν ο Κολωνός. Δεν περπατάμε στην Αθήνα. Οι δρόμοι που πλημμύρισαν στην Πατησίων, στη Χαλκίδο, στην Ηρακλείου, αναλυτική καταγραφή, οι καταράκτες γύρω από το Λυκαβητό, η Ιερά Οδός, το γεωπονικό σας έβγαλε σέντρα. Όλα αυτά τι είναι? Και αυτά αποτυπώνουν, ξαναλέμε, προτεραιότητες και ιεραρχήσεις, αλλά και μια λογική επικοινωνιακής διαχείρισης όλων των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να έρχεστε και να βιάζεστε κιόλας στις 30 Αυγούστου να δηλώνετε ότι η Αθήνα θωρακίζεται για τις πλημμύρες, έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο και να εισπράττουμε αυτή την πραγματικότητα. Και θα την εισπράξουμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί τα μέτρα που πρέπει να απαρθούν δεν παίρνονται. Δεν έχουμε ειλικρινά την αυταπάτη ότι θα αλλάξει ο προσανατολισμός και οι ιεραρχήσεις. Ότι τα εκατομμύρια δηλαδή θα πάνε κάπου αλλού και όχι στην κάλυψη των καθημερινών λαϊκών αναγκών, ώστε να μην έχουμε αυτό το κλασικό. Στον COVID και στις πλημμύρες μένουμε μέσα, στις φωτιές και στους σεισμούς τρέχουμε έξω και αυτή είναι η ατομική μας ευθύνη. Δεύτερο θέμα. Ανακοίνωσε το Υπουργείο και η Δευτεροβάθμια ότι προχωράει μέσα στον Οκτώβρη σε συγχωνεύσεις τμήματων σε περίπου 1.000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα συγχωνεύονται σε 46 γυμνάσια και λύκεια, κόβοντας 63 τμήματα. Θυμίζω ότι τέλος Αυγούστου, 30 Αυγούστου, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση και κάτω από την πίεση έκανε πίσω η διεύθυνση του 39 γυμνάσιο και λύκειο, πήρε πίσω τα 27 τμήματα που έφτιαχνε. Τώρα η κυβέρνηση προχωρά και η αρμόδια δημοτική αρχή πλένει τα χέρια της. Έχει θέση. Συμφωνεί. Συμφωνεί δηλαδή εν μέσω πανδημίας και ενώ είναι σε εξέλιξη να φτιαχτούν 28 τμήματα σε 15 γυμνάσια και λύκεια. 28 τμήματα. Δεν έχετε ευθύνη σε αυτό? Θα κάνετε κάτι, θα πείτε κάτι? Γιατί εμείς λέμε ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές πρέπει να αντιδράσουν και να μην δεχτούν αυτό το καθεστώς, το οποίο διαμορφώνεται προχωρώντας φυσικά παράλληλα οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Παιδείας και της πολλής κυρίας Κεραμέως, η οποία πέρα από τα δικαστήρια και τις δικαστικές αποφάσεις και την ποινικοποίηση του απεργιακού αγώνα των εκπαιδευτικών, προχωρά, ενώ περιμένουμε τον Νοέμβρη αποτελέσματα, ειδικά στο μαθητικό πληθυσμό, σε σχέση με τον COVID, σε αυτή την κατάσταση.
θα πάρετε θέση, θα αρνηθείτε. Εμείς προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να μην δεχτεί την κατάργηση 63 τμήματων σε 46 γυμνάσια και λύκεια του Δήμου της Αθήνας που φέρουν σαν αποτέλεσμα 27 και 28 τμήματα εν μέσω πανδημίας. Αν αρνηθείτε, έχετε τεράστια ευθύνη απέναντι και στην υγεία των μαθητών. Και τελειώνω με το θέμα του Δρακόπουλου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει καλά λόγια για το θέμα. Θα το δούμε, ναι, μεν και λοιπά. Το θέμα είναι συγκεκριμένο. Να αποφασίσουμε την απαλωτρίωση από τον Ερυθρό Σταυρό του μέρους του κτήματος που ανήκει στον Ερυθρό Σταυρό. Ώστε αυτό το κομμάτι που τώρα είναι με τις λαμαρίνες, μαζί με το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο συνεχίζει να είναι υποβαθμισμένο και εγκατελειμμένο, να διαμορφωθεί σε αυτόν τον χώρο ένας χώρος πράσινου, ένας χώρος αναψυχής, με εγκαταστάσεις, με παιδικές χαρές, γιατί υπάρχει δυνατότητα και αυτή η περιοχή έχει το δικαίωμα. Γιατί καλό είναι να μιλάμε για την αειφορία και για την μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και κλιματικών αλλαγών, αλλά στα συγκεκριμένα ζητήματα απαιτούνται συγκεκριμένες λύσεις. Εμείς λέμε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έρθει εντός ημερησίας ή, αν δεν έρθει, με υπογραφές Δημοτικών Συμβούλων, το θέμα απαλωτρίωση του πάρκου Δρακόπουλου.